Σήμερα θα ασχοληθούμε με το Ουκρανικό. Δεν θα το κοιτάξουμε μόνο ως πρόβλημα, γιατί οι σχέσεις που έχουμε με την Ουκρανία δεν είναι απλώς σχέσεις τυπικές. Την κοιτάζουμε ως μια χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Οντότητα, όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το δούμε αυτό πιο μετά. Δεν είναι μέσα στην σφαίρα του ΝΑΤΟ ακόμα και αυτό θα το δούμε μετά. Αλλά θέλω να πω ότι πολιτιστικά, ιστορικά, πολιτισμικά, είναι μια χώρα της Ευρώπης. Άρα, επειδή έχουμε ζήσει ανάλογα προβλήματα, αν θυμάστε καλά όλοι σας, και με τη Ιουγκοσλαβία, γιατί παλιά λέγαμε τα προβλήματα είναι μακριά από την Ευρώπη. Όταν όμως μπαίνουν μέσα στην Ευρώπη και δεν κάνουμε τίποτα, σε κάποια φάση πρέπει να αναρωτηθούμε και τι κάνουμε κι εμείς. Εδώ λοιπόν είμαστε σε ένα θέμα που μας απασχολεί. Θα σας πω πολύ απλά, μπορεί μερικοί δημοσιογράφοι να ασχολούνται με αυτό το θέμα πολύ πρόσφατα και έχουν μεγάλη ρηχότητα και έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ, γιατί πολύ απλά να ξέρετε ότι μετά το 1991, εντάξει, η Ουκρανία δέχεται συνεχώς από τη Ρωσία πυρά υβριδικού πολέμου, που είναι από fake news, προπαγάνδα, παραπληροφόρηση, ρητορική, πιέσεις, και όλα αυτά θυμίζουν ακριβώς τα ψυχροπολεμικά σύνδρομα της Ρωσίας όταν ήταν στην περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης. Κανονικά η Ρωσία έχει άλλη άποψη για το θέμα, αλλά απλώς επειδή υπάρχει αυτή η επιρροή του παρελθόντος, σχετικά πρόσφατου, υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Υπάρχουν και μεγάλες διαφορές, μην ξεχνάτε, θα το κάνουμε και την ανάλυση στη συνέχεια, για το Γολοντομόρ, για το 1932-33, ξέρουμε ακριβώς ότι είναι ένα πλαίσιο με μια γενοκτονία με 7 εκατομμύρια γενοκτονημένους. Δεν είναι μια λεπτομέρεια της ιστορίας, είναι κάτι που είναι θεμελιακό και για όσους δεν το ξέρουν, η γενοκτονία των Ουκρανών είναι αναγνωρισμένη από 24 χώρες. Αλλά δεν είναι κάτι που είναι μόνο τοπικό, το ξέρουμε. Λέω λοιπόν ότι άμα κοιτάξουμε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το θέμα με τη Γιάλτα, Κομεκόν, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, εσωτερικές τριβές, εξωτερικές τριβές, θέματα με φυσικό αέριο, με αγωγούς φυσικού αερίου, που και εδώ παίζει ένα μεγάλο θέμα με την Ουκρανία και με τη Ρωσία, το θέμα της Κρυμαίας, Ντομπλάς, οι περιοχές, πώς παίζουν η Ουκρανία. Άμα κοιτάξουμε επίσης ότι η Ελλάδα δεν είναι τυχαίο ότι έχει επαφή με την Ουκρανία, γιατί πολύ απλά θυμάστε που γεννήθηκε και η φιλική εταιρεία. Θυμάστε βέβαια ότι ο τάφος του Ιψηλάνδη είναι στο Κίεβο. Θυμάστε βέβαια ότι οι ελληνικές κοινότητες που ήταν στη Μαύρη Θάλασσα, στο βόρειο μέρος, ουσιαστικά ήταν στην Ουκρανία. Άρα άμα κοιτάξετε γενικά, ας πούμε τουλάχιστον τα παράλια, ας το πούμε, να μην πάμε και πιο μακριά, τα παράλια της Ουκρανίας όσο αφορά την Μαύρη Θάλασσα, γιατί μιλάμε για Εύσινο Πόντο, έχουμε στοιχεία που είναι κοινά, γιατί μην ξεχνάτε ότι ακόμα και στο Βυζαντινό το πλαίσιο δεν έχουμε μόνο το ποντιακό μέρος που μας αφορά, το Βυζάντιο θα παίξει και από την άλλη πλευρά. Και κατά συνέπεια υπάρχουν δεσμοί και όχι μόνο θεσμοί, υπάρχουν φιλίες οι οποίες είναι αδιαχρονικές. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε ότι ειδικά μετά τη Γιάλτα τα πράγματα πάνε λίγο διαφορετικά και από τη στιγμή που ενεργοποιείται το 49 το ΝΑΤΟ και μετά έχουμε ουσιαστικά το ανάλογό του με Κομεκόν και τα λοιπά, έχουμε μια μεγάλη αντιπαράθεση. Αυτό που θα δούμε τώρα μέσα στο Masterclass είναι ότι δεν είναι ένα τοπικό πρόβλημα που εμφανίστηκε τώρα πρόσφατα στην Ουκρανία. Είναι σαν να έχουμε τεκτονικές πλάκες όπου η ζώνη επαφής είναι η Ουκρανία. Άρα η ίδια Ουκρανία αυτή την περίοδο ξαφνιάζονται για το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει η Αμερική, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη πλευρά η Ρωσία. Γιατί η Ρωσία δεν ξαφνιάζονται πάρα πολύ, αλλά ξαφνιάζονται που έχει γίνει ένα γήπεδο όπου σε αυτήν την περιοχή παίζεται ένα σκληρό παιχνίδι χωρίς να ήταν προετοιμασμένοι οι τοπικοί φορείς. Άμα θέλετε να δείτε μια αναλογία που να είναι πιο ξεκάθαρη για εσάς, άμα πάρετε την Κύπρο, μπορεί να πείτε ότι η Κύπρος είναι μια αντιπαράθεση μεταξύ Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων.
και να μείνετε σε αυτό το επίπεδο και να θεωρείτε ότι είναι κοινοτικό. Λάθος. Μπορεί να πάρετε μια αντιπαράθεση ότι απλώς είναι ένα θέμα μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας. Λάθος. Όταν βάζετε μετά τώρα την Ελλάδα και την Τουρκία, είστε ήδη πιο κοντά στην πραγματικότητα. Άρα απλώς είναι η χώρα και ο χώρος που παίζουν κάποιο ρόλο, αλλά ο χρόνος είναι πολύ πιο μεγάλος. Άμα κοιτάξετε μόνο αυτό Ελλάδα και Τουρκία, είναι πάλι λάθος, γιατί παίζονται πολύ περισσότερα πράγματα που έχουν σχέση με την Ευρώπη, με την Αγγλία, με την Τουρκία, αλλά την Τουρκία ως Οθωμανική Αυτοκρατορία, Βερολίνο κτλ. Και θα δείτε ότι ξαφνικά είναι απλώς ένα τετράγωνο σε μια μεγάλη σκακέρα. Ωραία, λοιπόν, όταν εσείς κοιτάζετε μόνο το τετράγωνο και λέτε, μα τι έγινε, ας πούμε, στο ε5. Άμα ξέρεις να το πεις ε5, καταλαβαίνεις ότι είσαι σε μια σκακέρα. Άμα θεωρείς ότι είναι μόνο ένα τετράγωνο και κοιτάς μόνο αν είναι μαύρο ή λευκό, δεν καταλάβεις τίποτα. Εδώ λοιπόν για την Ουκρανία, αυτό που θα κοιτάξουμε λίγο σε βάθος, είναι ότι δεν είναι ένα πρόβλημα που εμφανίζεται τώρα, αλλά είναι καλό σαν παράδειγμα στρατηγικής, γιατί αν θέλετε το conflict και αντιπαράθεση δεν είναι ακόμα ζωντανή, είμαστε στα πρόθυρα. Και εδώ μπαίνει τώρα ένα άλλο παιχνίδι, που είμαστε πιο πάνω από τη θεωρία παιχνίων. Θυμάστε ότι στη θεωρία παιχνίων οι παίχτες είναι απαραίτητα ορθολογική. Εδώ είμαστε πιο πολύ σε μια θεωρία εξουσίας, όπου μπορεί να έχουμε και παίχτες που δεν είναι ορθολογικοί και θέλουν να έχουν και αυτοί αποτελέσματα. Άμα αναλύσετε λοιπόν αυτό το πράγμα, αυτό το παίχνιο ορθολογικά, θα δείτε ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό θα το αναλύσουμε μαζί εκτενέστερα. Όταν θα το κοιτάξουμε αυτό, δεν θα κοιτάξουμε μόνο την Ουκρανία από μέσα, γιατί μετά πολύ συχνά τι λέμε, υπάρχει μια Ουκρανία που είναι έτσι και μια Ουκρανία που είναι αλλιώς. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι τι ανακοινώνεται. Το θέμα είναι ότι αυτοί που είναι Ουκρανοί έχουν μια οντότητα η οποία είναι πραγματικά ουκρανική και αυτή η οντότητα είναι πραγματικά ευρωπαϊκή. Δεν έχουν κανένα σκεπτικό ασιατικό, δεν τον βλέπουν αλλιώς. Αυτό είναι. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ κοντά στη Ρωσία, είναι πολύ κοντά στην πρώην Σοβιετική Ένωση, είναι πολύ κοντά στην ουσιαστικά Ρωσική Αυτοκρατορία. Απλώς το λέω για αυτούς που θα παρακολουθήσουν μόνο το βίντεο, ότι θέλουν, δεν θέλουν στη Ρωσία, η Ουκρανία δεν είναι Λευκορωσία. Αλλά δεν είναι επειδή κάποιος είναι κοντά σου που πρέπει αναγκαστικά να γίνεται τσιράκι για να μπορεί να επιβιώσει. Είναι κοντά σου, αλλά παίζει ένα άλλο παιχνίδι, γιατί είναι με άλλους παίχτες. Και επειδή εμείς κοιτάζουμε και τα θέματα με την Σουηδία και την Φιλανδία, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή η αντιπαράθεση που βλέπετε στην Ουκρανία είναι μόνο μία από τις αντιπαραθέσεις οι οποίες οργανώνονται εδώ και καιρό και γι' αυτό βλέπετε ότι εντελώς τυχαία η Φιλανδία και η Σουηδία, που πιο παλιά ήταν εντελώς ουδέτερες, έχουν γίνει πολύ πιο φιλικές με το ΝΑΤΟ, γιατί καταλαβαίνουν ότι η Ρωσία παίζει διαφορετικά στην περιοχή. Άρα δεν φτάνει, γιατί ξέρετε η ουδετερότητα έχει αυτή τα όρια της. Όταν είσαι ουδέτερος σαν την Ελβετία και δίπλα σου είναι η Γαλλία, η Ιταλία κτλ. Εντάξει. Και εγώ μπορεί να είμαι ουδέτερος άμα ήταν έτσι το περιβάλλον. Αλλά πώς να είσαι ουδέτερος, ας πούμε, όταν είσαι Φιλανδός, όταν έχεις χάσει εδάφη, όταν έχεις κατεχόμενα, όταν έχεις υποστεί μια ήττα δύσκολη, που δεν ήταν τόσο εύκολη για τον Ερυθρό στρατό, τον κόκκινο στρατό, όταν είσαι πολύ κοντά, εκεί πέρα, έχεις ένα θέμα. Όταν είσαι στη Σουηδία, είναι πάλι το ίδιο. Σας υπενθυμίζω ότι άμα κοιτάξετε, ας πούμε, το σκανδιναβικό στοιχείο, θα δείτε, η Αθηνά παίρνει και χάρτη σου, λέει, για να είμαι σίγουρη, καλά κάνεις. Λοιπόν, θα δείτε ότι στο ΝΑΤΟ είναι η Νορβηγία. Η Νορβηγία δεν είναι επειδή είναι φυσιολογικό να είναι η Νορβηγία και να μην είναι οι άλλοι, αλλά το ΝΑΤΟ, επειδή είναι ουσιαστικά η κοιτίδα του ΝΑΤΟ, είναι ο Ατλαντικός. Η Νορβηγία είναι που παίζει πρώτη. Άρα,
Η Νορβηγία είναι ουσιαστικά από τα πρώτα μέλη. Δεν σας ξαφνιάζει ότι έχετε ένα στοιχείο που είναι από τα πρώτα μέλη, ενώ το κράτος που είναι δίπλα λέει «εγώ θέλω να είμαι ουδέτερος». Γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι μακριά από την άλλη πλευρά. Το άλλο που βλέπετε τώρα σε αυτή την αντιπαράθεση είναι πολλά στοιχεία ευρωπαϊκά και νατοϊκά, αλλά και από πρώην, ας το πούμε, σοβιετικές χώρες, ειδικά μιλάω τώρα για τις βαλτικές, που έχουν πραγματικά ορθώσει το ανάστημα, γιατί καταλαβαίνουν ότι εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Και δεν είναι λοιπόν μόνο ουκρανικός. Άρα μην κάνετε αυτό το λάθος στο στρατηγικό και να πείτε «Α, είναι στην Ουκρανία, είναι μακριά από εμάς, δεν μας αφορά, δεν θα έχουμε επιπτώσεις κτλ». Λάθος. Εμείς είμαστε στο ΝΑΤΟ, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παίζεται ένα μεγάλο παιχνίδι που έχει πολλούς παίχτες και με μη ορθολογικούς παίχτες και πρέπει, το συνοψίζω με αυτόν τον τρόπο, να είμαστε αξιόπιστοι με τους συμμάχους μας, γιατί ακόμα και αυτός που είναι αντίπαλος ξέρει ποιοι είναι οι συμμαχοί μας. Άρα, άμα εμείς δεν έχουμε μια αξιοπιστία με τους συμμάχους, εντοπίζεται από τον αντίπαλο και αυτό εντοπίζεται ως ελάττωμα. Άρα τα πράγματα, γιατί φαντάζομαι ότι ακούσατε μερικές αναλύσεις, είναι πάρα πολύ απλό και το λέω για όλους. Δεν είναι καθόλου σωστή ανάλυση ότι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα και να μην έχουμε πρόβλημα με κανέναν. Όταν δεν κάνεις τίποτα, να ξέρετε, έχετε πρόβλημα με όλους. Γιατί ο αντίπαλος θα συνεχίσει να σε βαράει χωρίς κανένα πρόβλημα και ο σύμμαχος θα σου πει, εφόσον δεν κάνεις τίποτα, είσαι εναντίον μου. Στο τέλος, από μια πλαστή ουδετερότητα, καταλήγεις να έχεις δημιουργήσει ένα εχθρικό περιβάλλον. Τότε δεν ήταν ανάγκη να μπεις σε συμμαχίες. Άρα, ο τρόπος σκέψης της Ελλάδος, σε αυτό το πλαίσιο, είναι πολύ ξεκάθαρος. Άρα, αν μερικοί έχουν ιδεολογικά κολλήματα, αντανακλαστικά λίγο παράξενα, αυτά σιγά σιγά πρέπει να τα αποβάλουμε, γιατί εδώ μιλάμε για μια εθνική στρατηγική. Εντάξει. Άρα εγώ θα κοιτάξω το θέμα από την πλευρά του Ουκρανικού, ως Ουκρανία, αλλά θα το κοιτάξω βέβαια και από την πλευρά της Ελλάδας, ποια είναι η θέση που παίρνουμε μέσα σε αυτό το ολόκληρο πλαίσιο.